Καλημέρα. Έλπω μου! Έλπω! Παραπόδα! Την ισχύ των ενόπλων δυνάμεων και την σωστή προετοιμασία του έθνους.
Τα σχέδια του Τρίτου Ράιχ απέτυχαν. Η Γερμανία ηττήθηκε, συνετρίβηκε, το αναγνώρισε και συνθηκολόγησε ανεφόρον σε έξι μέτωπα της Ευρώπης και της χώρας μας. Ποτέ στρατιωτική ήττα δεν είχε υπάρξει πιο γενική και πιο πλήρης από αυτή του λεγόμενου μεγάλου γερμανικού Τρίτου Ράιχ. Με χρονική σειρά κατάταξη των έξι ημερομηνιών θα προσπαθήσω να αναφέρω παράδοσες των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής που σήμαναν τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, χωρίς να παραγγείσω αθάνατα σημεία που αποκρούν σήμερα τις ψευτοαπειλές των αποανατολάς επιτυχίων πυρκικών, και να τους θυμίσω ότι η Ελλάδα σήμερα διαθέτει απρόπτους κανάλιδες έτοιμους πυρκοκητές όπως τον Ιούνιο του 1822. Μετά το έτος Αρμανίας, την δόξα των οχυρών και το θρύλο της Κρήτης, η Ελλάδα παρά την τροπική κατοχή της συνέχισε τον πόλεμο στο εξωτερικό με τις εκεί ανασυγκροτούμενες ένοπλες δυνάμεις και στο εσωτερικό με την εθνική αντίσταση. Ο Ιερός Λόγος, μέσα από δύο μετά την Ισία, επέστρεψε στην Παλαιστίνη, ενισχύθηκε σε προσωπικό και ασχολήθηκε με τις νήσους Αιγαίων και των Δεργανήσων. Την 6η Σεπτεμβρίου 1943, η μεταστροφή της Ιταλίας, το στρατηγείο μέσα από τις κατάλαβε μερικά τις νήσους του Νοτιού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων. Η Γερμανία αντέδρασε άμεσα και δυναμικά την 24η Μεγαρχία Κρήτης, στρατηγός Μπίλερ, και ανακατέλαβε τα συνήθους κάσου κάτω από το Ρόδο, Κάλυμνο, Λέρο και Σάμπο. Την νύχτα της 23 Απριλίου 1941, η πρώτη τάξη της στρατιωτικής σχολής Εβερμπίδων, η εθελοντικά και επαναστατικά, αναχώρησε για την Κρήτη μετά την άρνηση της ηγεσίας να σταγεί να πολεμήσει τις νέες θερμοπύλες στην Κρήτη. Στις 24 Σεπτεμβρίου 1943, ο Χίτλερ κατέφθασε τη διατήρηση των νήσων Κρήτης και Ρόδου, έστω και αν χαθεί το Βερολίνο. Ταυτόχρονα επήρε από την Βαλκανική 38 μεραρχίες. Ο Στάλιν δήλωσε η αντίποτε αποφατική ενέργεια των συμμάχων στη Βαλκανική θα θεωρηθεί εχθρική ενέργεια κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Στις 14 Σεπτεμβρίου 1944, ο Ιερός Λόγος, με βοήθεια Βρετανών και κατοίκων, απελευθέρωσε την Λίζο Σίδη, η οποία έκτοτε έγινε βάση επιχειρήσεων των συμμάχων. Ο Ιερός Λόγος εξετέλεσε 33 καταδρομικές επιχειρήσεις και 207 περιπολίες με αποτέλεσμα τη σταδιακή απελευθέρωση των νήσων Αιγαίου και των Δεκανήσων. Στις 29 Απριλίου 1945, στο στρατηγείο του στρατάκου Αλεξάνδρου στη Βόρεια Ιταλία, υπεγράφει η πρώτη παράδοση γερμανικών στρατευμάτων ενός εκατομμυρίων άντρες, η στρατιά Ρόμελ και Σερλή. Στις 29 Απριλίου 1945, ο Χίτλερ υπέγραψε τη διαθήκη. Διάδοχος ορίστηκε ο Ναύρος Μπένιτς. Την επόμενη 30 Απριλίου 1945, στις 6.30 ώρα, ο Χίτλερ αυτοκτόνησε με περίστατο, ενώ η Εύα Μπράουν εδικητηριάστηκε. Το Ζέρκο Σκέμπερ αυτοκτόνησε αφού δηλητηρίασε τα 6 ανήλικα παιδιά του. Ομοίως αυτοκτόνησαν άλλοι 24 στενοί συνεργάτες του Χίτλερ. Στις 5 Μαΐου 1945, στο στρατηγείο του Βρετανού στρατάκου Νοτουγκόμερη, στην Βόρεια Ευρώπη υπεγράφει η δεύτερη παράδοση Γερμανών από τον Άβαρ Βον Φρίντερμπουργκ. Στις 7 Μαΐου 1945, ώρα 2.30, στο Ρέμς της Γερμανίας, στο στρατηγείο του στρατάκου Ατζεχάβα, υπεγράφει η τρίτη παράδοση Γερμανών από τον στρατηγό Γιώτη. Στις 8 Μαΐου 1945, στην Ίσο Σίμι των Δωδεκανήσων, ώρα 8 πρωί, υπεγράφει η τετάρτη παράδοση Γερμανών των νήσων Ρόδου, Πο, Καλύμνου, Λέου και Μήλου από τον Γερμανό στρατηγό Βάγνερ, διοικητή τη Μεραρχία Ρόδου. Ο Γερμανό στρατηγό Βάγνερ είχε στην ψήφη, υπέρευσε το πρωτόκολλο παράδοση, άφησε το πιστόλι του στο τραπέζι και χαιρέτησε και απεγόρησε. Στο τραπέζι εκάγονται ο Βρετανό ταξίαρχο Λόφα, εκπρόσωπο του αρχιστρατήγου Μέση Ανατολή, ο Βρετανό συνταγματάκη Μπέρτ, ο Γάλλο συνταγματάκη Λέμπερτ,
και ο Έλληνας συνταγματάρχης τσιγκάτης και στόχωνος διοικητής του Ερούρωτου. Ο Βρετανός Μαξίων Μόβακ πήρε το πιστόλι του Γερμανού και το έδωσε στον τσιγκάτη έβλοντας. Το τρόπαιο αυτό ανήκει στον Ιερόλογο του απελευθερωτικών νήσων. Στις 9 Μαΐου 1945, πρωινές ώρες στο Καρολίνο, το στρατηγείο του Ρώσου στρατάκου Ζούκο υπεγράφει η πέμπτη παράδοση Γερμανών από τον επιθετικό Γερμανό στρατάρχη Κάικα με τον Μονόφ και την Ράβδοδη. Στις 9 Μαΐου 1945 ώρα 10.30 στη Βίλα Αριάδηνη στην Κλωσό της Κρήτης υπεγράφει η έκτη και τελευταία παράδοση Γερμανών στον Έλληνα στρατηγό Κουμπλάκη 20.000 άνδρες, από τον οποίο 15.000 Γερμανοί και 5.000 Ιταλοί με όριο κατάφερση πυρός την επομένη 10.30 στις 10 Μαΐου 1945. Έτσι, εδώ στην Ελλάδα, στην ιστορική και αιματοχαμένη Κρήτη, την κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού εκρίθη και έληξε ο πιο μεγάλος και πιο καταστατικός πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Αξίζει να αναφέρω ότι μεταξύ των κοινών αξιωματικών που είχαν ενεργό συμμετοχή στις παραδόσεις των γερμανικών στρατευμάτων ήταν ο συνταγματάρχης συστόχνος Τσιγκάντες, διοικητής του Ερούρου, ο στρατηγός Κωνσταντίνος Κόρκας, επίτιμος διοικητής πρώτης στρατιάς, τότε αμφιπροχαγός ιερολογίτης καταδρομίας σήμερα ηλικίας 97 ετών. Ο ταγματάρχης πυροβολικού Κυριάκος Παπαγιωργόπουλος, που ανακατέλαβε την ίσοσύνη. Ο στρατηγός του Κουντάντες διοικητής στην Κρήτη, παρουσία του οποίου υπεγράφει η Άκη και τελευταία παράδοση των Γερμανοϊταλών. Στις 27 Ιουνίου 1946, το Συμβούλιο Ειρήνης των Υπουργών Εξωτερικών των τεσσάρων μεγάλων δυνάμεων απεφάσισε την παραχώρηση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα. Και αυτό σήμερα έχει μεγάλη σημασία. Τα Δωδεκάνησα για δύο χρόνια διατήρησαν υποβρετανική στρατιωτική διακυβέρνηση. Την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων μετά της Μικρός Ελλάδος έγινε με νόμο στις 3 Ιανουαρίου 1948. Τα Δωδεκάνησα δεν μας τα δωρήσανε, ούτε μας τα χαρίσανε. Οι Έλληνες καταδρομής με την βοήθεια των Βρετανών και των κατοίκων τα ελευθερώσανε. Η λέξη καταδρομών και ιερολογητών έστησε μνημεία σε όλα τα νησιά τα οποία αποτελούν συμβόλαια, συμβόλαια και τεκμήρια ελληνικής παντοτινής ιδιοκτησίας. Αυτά σήμερα υπόψη των ζηλοφόρων και ύπουλων εξανατολών Σουλτάνων. Η Ελλάδα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο προσέφερε πολλαπλές υπηρεσίες στην ανθρωπότητα και έγινε ολοκαύτωμα για την παγκόσμια ειρήνη, την ελευθερία και την δημοκρατία, αφού έδωσε την πρώτη νίκη εναντίον του άξονας. Απορρόφησε όγκο εχθρικών δυνάμεων 45 μέρες αργά. Εκέντησε πολύτιμο χρόνο 7 μηνών εποφελία των συμμάχων. Διέσωσε την Μέση Ανατολή και έκλεινε την έκβαση του πολέμου. Υπέστη πολύ μεγάλε απόγευση, συνδυέσει και καταστροφέ, ανθρώπινο υλικό, έργα υποδομή, έργα πολιτισμού, κληρονομιά και έχασε 1.200 εμπορικά σκάφη. Εκτιμάται ότι η προσφορά τη Ελλάδο κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε μεγάλη και εντυπωσιακή και πρέπει να τύχει τη θεού προσοχή και προβολή και εκμεταλλεύσεω. Σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, νέε επιβουλέ και προβάλλουν από παντού, κυρίως από την Τουρκία. Η Τουρκία προαιώνιος και αντίστατος εχθρός του ελληνισμού, επιτίδιος, ουδέτερος και ανέντιμος σύμμαχος, καραδοτή και διεκδική να αρπάξει τη Θράκη μας, το Αιγαίο, τα νησά μας, τα Δωδεκάνησα, την Κύπρο και άλλα πολλά νησά. Φτάνει πια, όχι άλλες υποχωρήσεις και παραχωρήσεις, όχι άλλες προσβολές και ταπεινώσεις, όχι κρίσεις και πράσινες ζώνες. Κανένας εθνικός χώρος, ξηράς, θαλάσσης και αέρος δεν είναι μακριά, δεν αμφισβητείται και δεν παραπονείται. Απαιτείται εθνική ενότηση και ομοψυχία, εγρήγορση και άριστη προετοιμασία για να χτυπήσουν ξανά οι καμπάνες από κρίσταλο
για σένα πατρίδα μας Ελλάδα θα δακρύσει και πάλι από χαρά ο ίδιος. Ζήτη η Ελλάδα μας στους αιώνες, αυγαζομένη από το φως της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Εάνες και πληθύραμε σαν τους παντοδυνά την δόξα και το μεγαλείο του ελληνικού έθνους. Για τον εορτασμό της ημέρας λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και των εθνικών αγώνων και της εθνικής αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού, κατάθεση στεφάνων. Ως εκπρόσωπος του κυρίου Περιφερειάρχη, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης κύριος Αθανάσιος Γκίκας. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Πετρίτσης. Ως εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Στεφάνη θα καταθέσει ο Υποδιευθυντής Διεύθυνσης Μηχανικού, Ταξίαρχος κ. Βλαχούλης Βασίλειος. Ο υποδιευθυντής κύριος Ιωάννης Τσίβρης. Για τον λιμενικό, ο αντιπλήρωτος κύριος Παναγιώτης Πολυζωήδης. Υπηρεσία, ο πύραυλος κύριος Θεόδωρος Βάγιας. Για την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, ο υποστράτηγος εν αποστρατεία κύριος Σπυρίδων Πανταζάτος. Για τον Ερυθρό Σταυρό, ο πρόεδρος νομού Κορινθίας κύριος Φώτιος Σπυρόπουλος. Το Σύλλογο Ποντίων Νομού Κορινθίας, ο πρόεδρος κ. Γεώργιος Ιωσιφίδης. Ενός λεπτού συγγύη. Εθνικός ύμνος. Από τα κόκκαλα βγαμμένη τον Ελλήνα
σύντροφό μου! Πάρε απόδα! Πέρασε τελετής. Σήμερα, 9 Μαΐου 2018, 73 ολόκληρα χρόνια από την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η μέρα αυτή καθιερώθηκε σε όλη την στην ανθρωπότητα σαν μέρα λήξης του Παγκοσμίου Πολέμου. Εκατομμύρια νεκροί στον καταστροφικότερο πόλεμο όλων των εποχών της ανθρωπότητας. Εμείς αποτείουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίστηκαν και για τη σωτηρία και την απελευθέρωση της πατρίδας μας. Εύχομαι οι μνήμες αυτών των γεγονότων της εποχής εκείνης να γίνουν μαθήματα στους σύγχρονους πολιτικούς και να μην ξαναέχουμε τέτοια γεγονότα. Η αιωνία η μνήμη αυτών. Καλημέρα. Είναι η μέρα μνήμης, η μέρα τιμής, η σημερινή, για τους αγωνιστές πεσόντες κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι ήρωες, είναι άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν τα πάντα για την πατρίδα, αγωνίστηκαν για τον τόπο τους και την περιοχή τους. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς σήμερα, είναι μια μέρα περισυλλογής για όλους τους ανθρώπους σήμερα και ιδιαίτερα για τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα της καθημερινότητας, την τοπική αυτοδιοίκηση και την κεντρική πολιτική. Είναι η μέρα λοιπόν περισυλλογής, μνήμης αλλά και παραδειγματισμού.